των δανειστών, η πλευρά των δανειστών και ιδιαίτερα οι πιο σκληρές εκφάνσεις της, π.χ. Σόιμπλε, Ντάισεμπλουμ κλπ., δεν θα μας άφηναν ή θα προσπαθούσαν να μην μας αφήνουν σε χλωρό χλαρί. Αυτό είναι προφανές. Δεν είχαμε καμιά αυταπάτη ότι ξαφνικά, επειδή υπογράψαμε συμφωνία, όλα θα είχαν λυθεί την επόμενη στιγμή. Στο βαθμό μάλιστα που επιχειρούμε τις μεν δεσμεύσεις μας, τις οποίες είναι σεβαστές για μας, τις υλοποιούμε, επιχειρούμε να τις υλοποιήσουμε με κατά το δυνατόν λιγότερο επώδυνο τρόπο για τα πιο χαμηλά αλλά και τα μεσαία στρώματα, δηλαδή με μια μη οριζόντια εφαρμογή των μέτρων αυτών. Και δεύτερο, αξιοποιούμε κατά το δυνατόν τα ανοιχτά ζητήματα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας των ΗΠΑ. Πέραν τούτου, βέβαια, υπάρχουν και ζητήματα που δεν ανάγονται στη συμφωνία, τα οποία παράλληλα έχουμε όλο το δικαίωμα και το κάνουμε και έχουμε ήδη δώσει δείγματα γραφής σε αυτήν την κατεύθυνση. Υλοποιούμε προγραμματικές δράσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι θετικές κατά εμάς και δεν ανάγονται στη συμφωνία. Με όλο αυτό το πακέτο, επιδιώκουμε τι πράγμα? Να προχωρήσει, θα έλεγα, ένα τρίπτυχο. Να περάσουμε τις εξετάσεις, όπως λέω εγώ, την αξιολόγηση δηλαδή την 1η του Νοεμβρίου. Να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που μην αγνοούμε τα πολύ θετικά αποτελέσματα των stress test, πώς τα λένε αυτά, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δείχνουν ότι χρειαζόμαστε λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί. Να προχωρήσει λοιπόν μέχρι τέλος του χρόνου και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αυτό δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα για ρευστότητα στην αγορά με χαμηλότερο επιτόκιο. Και τρίτο, στην αρχή του χρόνου να πάμε στο μείζον ζήτημα, που είναι η έναρξη της συζητήσεως για την απομείωση του χρέους. Αυτό το τρίπτυχο είναι ένας οδικός χάρτης που θέλω να δείξω και να πω για άλλη μια φορά ότι ξέρουμε που πάμε. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος αυτό το τρίπτυχο, με τις δυσκολίες του, με τις τρικλοποδιές από τη μεριά διαφόρων κύκλων. Δέστε τις τρικλοποδιές που βάζουν οι εγχώριοι τώρα συνεργάτες κάποιων καταστάσεων στο εξωτερικό. Πήγε ο πρώην στην Ισπανία και είπε ότι τι υποστηρίζετε αυτούς τους λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υποστηρίξετε τις κυβερνήσεις, τις μεταρρυθμιστικές, τη δικιά μου. Αυτό είναι αρνητικό μήνυμα. Αυτό τι λέει, με συγχωρείτε? Είναι εθνικά υπεύθυνη. Όχι. Για σκεφτείτε να το έκανα εγώ αυτό. Να το κάναμε εμείς αυτό. Φιλό. Αυτό, όταν έχεις μια κυβέρνηση, κύριε Τάδε, λέω εγώ, όταν έχεις μια κυβέρνηση που έχει ψηφιστεί όπως έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, δεν αμφισβητείται κλπ., είναι δεδομένο κλπ. Σε αυτό είσαι προσεκτικός. Δεν σου να συμφωνήσεις. Ναι, μπορεί να έχεις όλες, αλλά δεν θα βάλεις διαιτητές το Σόιμπλε και τον Ντάισεμπλουμ στο τι γίνεται στη χώρα. Συγγνώμη, εσείς δεν πηγαίνατε στο Παρίσι και λέγατε για Ολλανδρέου. Για Ολλανδρέου όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Αυτό είναι το αντίθετο. Αυτό είναι το αντίθετο. Δεν είναι γλύψιμο ή επαστώσει καλόπιασμα ή επαστώσει ρουφιάνεμα, να το πω έτσι, στους ξένους. Αυτό ήταν μια τοποθέτηση που έγινε εκείνη τη στιγμή για συγκεκριμένους λόγους, η οποία δεν υπάρχει λόγος να την τραβάς και να τη συνεχίζεις αν δεις ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Αν ο κύριος Οικονομίας απέναντί μου έχει μια λανθασμένη στάση, έχω όλο το δικαίωμα να τον πω: κύριε Οικονομία, είσαστε σκάρτος, λέω έτσι, ή αντίστοιχα εσείς σε μένα. Αν εγώ στην πορεία ή εσείς αλλάξουμε στάση, γίνεις πιο θετικός κλπ., δεν έχω κανένα λόγο να μην το λάβω υπόψη μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Ολλάντ σε αυτή την περίπτωση? Τώρα, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, η βασική αλλαγή ήταν από τη μεριά της γαλλικής πολιτικής, την οποία χαιρετίζουμε αυτήν την αλλαγή πολιτικής, όπως υπάρχουν δείγματα αλλαγής γενικά του σοσιαλδημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου. Κύριε Μπαλάφα, πού άλλαξε η γαλλική πλευρά? Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε, δεν άλλαξε η γαλλική πλευρά. Ο Ολλάντ μέχρι πρότυρος, μέχρι την προηγούμενη καλοκαίρι. Υπήρξε κάτι που μας ζητούσε και δεν το κάναμε. Ήτανε κόλος και βρακή με τον... Μην τη λέμε τώρα. Ήτανε κολλητός με τον Σόιμπλε στην κατεύθυνση στριμώγματός μας. Και από ένα σημείο και μετά, βλέποντας ότι η καμπάνα δεν χτυπάει μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο επόμενος στόχος θα ήταν η Γαλλία και η Ιταλία, άλλαξαν και πολιτική. Δεν κάναμε αυτά που θέλανε. Γιατί το λέτε αυτό? Ποιος άλλαξε? Δεν είναι έτσι. Δεν κάναμε αυτά που θέλανε. Δεν είναι έτσι. Αξιολογήσεις δεν έχουμε? Εσείς δεν καταγγέλατε τις αξιολογήσεις? Τρόικα δεν έχουμε εδώ? Τι δεν κάναμε? Ένα λεπτό. Μνημόνιο δεν υπογράψαμε? Ένα λεπτό. Εάν ήταν έτσι όπως τα λέτε, υπογράψαμε μια συμφωνία φυσικά. Το είπα προηγούμενα που δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Σας το είπα από την αρχή. Δεν ωρεοποιώ τίποτα. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα λόγος για κινδυνολογίας πέραν των κανονικών ορίων, των πραγματικών ορίων και δεδομένων. Αλλά δεν ωρεοποιούμε τίποτα. Αλλά αξιοποιούμε οποιαδήποτε θετική αλλαγή που είναι υπέρ της χώρας μας, έστω και μικρή. Δηλαδή, αν η σοσιαλδημοκρατία, αν οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, ο κ. Ολλάντ, ο κ. Ρέντζι και άλλοι,
και για τα δικά τους δεδομένα, των χωρών τους και της ιδεολογίας τους, βλέπουν τη δυνατότητα ή την ανάγκη να αλλάξουν κάποιες πολιτικές, να κρατήσουν βαθμούς ανεξαρτησίας από την σκληρή, πολύ σκληρή γραμμή Σόιμπλε, αυτό δεν είναι να το αγνοήσεις, αυτό λαμβάνεις υπόψη σου γιατί συμφέρει τη χώρα σου. Δεν μου λέτε, πάμε, να πάμε τώρα στα... Δεν καταλείπω, δεν μπορώ άλλο να έχω αντίλογο. Διότι... Είναι και λάστιγη άρα αυτά. Ναι, όχι, ναι. Οι πρώην σύντροφοί σας λένε πολύ σκληρότερα βέβαια από όταν σας λέω εγώ. Καθένας μπορεί να... Εγώ δεν εκλαμβάνω αυτά που λέτε για σκληρά. Εννοείται. Αστείο πράγμα. Εννοείται. Αφού... Να σας πω τώρα, εσείς στο Υπουργείο εκεί έχετε τους δήμους πρώτο, δεύτερο βαθμό, αυτοδιοίκηση, περιφέρειες κλπ. Αυτοί οι δήμοι όλο λεφτά ζητάνε. Εσείς τους δίνετε λεφτά. Τώρα πλάκα, αυτοί. Τους δίνουν, δεν έχετε επιχορηγήσεις σοβαρές. Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν. Στη χώρα μας, όπως ξέρετε, υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση που στην παρούσα φάση είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες. Από εκεί πέρα υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση και υπάρχει και η κρατική διοίκηση. Βασικά το αυτό καθεαυτό το δημόσιο. Εμείς, λέει, το Υπουργείο. Ο κύριος Κουρουπλής είναι υπουργός ο οποίος καλύπτει και τους αναπληρωτές υπουργούς, δηλαδή τον κύριο Βερναρδάκη που έχει τη διοικητική μεταρρύθμιση και τους άλλους υπουργούς. Το δικό μας Υπουργείο έχει βασικά την ευθύνη της αυτοδιοίκησης και παρακολουθεί, συνεργάζεται και με την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Η αποκεντρωμένη διοίκηση. Αλλά η αυτοδιοίκηση του πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι στενά συνδεδεμένη με το Υπουργείο το δικό μας. Κάνετε εσείς θα είναι να αλλάξετε τον Καλλικράτη πάλι. Κοιτάξτε, τι σχέδιο υπάρχει επ' αυτού, να δηλαδή, πω. Γιατί αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ξέρω. Βεβαίως. Ο Καλλικράτης, ο νόμος αυτός, ο οποίος ρυθμίζει, θα έλεγα, όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, αλλά καθόρισε και αυτό που ονομάζουμε καλώς ή κακώς χωροταξικό, είναι ένας νόμος ο οποίος περιείχε θετικές διατάξεις, δεν χωρεί αμφιβολία, αλλά οπωσδήποτε σήμερα χρήζει αλλαγών, σημαντικών αλλαγών, θεσμικών. Γι' αυτό. Αυτές τις μέρες συγκροτείται μια επιτροπή πλατιά συνθέσεως και οριξία, αντιπροσωπευτικότατη συνθέσεως, η οποία θα αρχίσει να μελετάει αλλαγές στο. Η λογική σας ποια είναι, ότι υπάρχουν δήμοι ας πούμε, που είναι πολύ μεγάλοι και δεν δουλεύει. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα, έκανα μια σχετική διαίρεση ανάμεσα στο θεσμικό πλαίσιο που χρήζει αλλαγών, όπως είπα και προηγούμενα, δηλαδή το σχέδιο. Αλλά ο Κοσμάκης το Δήμο με την περιφέρεια. Όλοι με τη λένε ένα Δήμο. Το χωροταξικό αυτό καθεαυτό δεν είναι αυτό. Αν είναι δύο Δήμοι, για παράδειγμα. Λέω τώρα. Το χωροταξικό αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προτεραιότητές μας. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας. Δεν θα μονοπολίσει σε καμιά περίπτωση τη συζήτηση για τις άλλες αλλαγές. Κάποια στιγμή θα δούμε τις αναγκαίες, εφόσον υπάρχει αίτημα κλπ. Αλλά όχι μια. Εκβάθρων αλλαγή. Μάλιστα. Στην κατεύθυνση αυτή που αναφέρατε. Ναι. Σε καμιά περίπτωση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πρέπει να τις δούμε. Το ζήτημα αυτό. Θεσμικές αλλαγές συνολικά θα γίνουν επιμέρους. Όπως... Σχέση με το κράτος, των Δήμων, των περιφερειών, σχέση περιφέρειας και Δήμων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης αυτοτέλειάς τους. Αυτό δηλαδή που λένε ότι το πιο σωστό θα ήταν ο έμφυα λεγόμενος ή ο μεγάλης εκείνης της περιουσίας ή ο φόρος ας πούμε που είναι. Στην ιδιοκτησία. Να πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, αυτό, ας πούμε, δεν είναι μια μεγάλη. Υπάρχουν τέτοιες διαστάσεις που λέτε. Μια μεγάλη γιατί αλλαγή. Πολλές φορές η πολιτεία τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν λέω ότι ήταν εύκολα, αλλά το λέω σαν γεγονός, δεν κρίνω αυτή τη στιγμή. Προχώρησε σε απόδοση αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση. Τις πέταξε δηλαδή αρμοδιότητες, χωρίς αντίστοιχα να φροντίσει και με τους πόρους ανάλογους. Αυτό προσπαθούμε να θεραπευθεί σε μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία. Θέλω να σας πω όμως ότι αξιοποιώντας τις κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή αυτά που έρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή τα ΕΣΠΑ κλπ, κάνουμε και στον τομέα της ενίσχυσης των Δήμων ό,τι μπορούμε. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές και στην Αττική, είχαμε προβλήματα από την Θεομηνία, από τις μεγάλες πλημμύρες κλπ. Παρόλες όλες τις άλλες δυσκολίες, πέραν των άλλων ενεργειών, επιχειρήσαμε και καταφέραμε δήμοι οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα στη Β' Αθήνα, στην Ανατολική Αττική κλπ. Να βοηθηθούν αυτοί και οικονομικά. Αυτοί από το Υπουργείο βοηθούνται ή μέσω τη περιφέρεια που εσείς δίνετε λεφτά στην περιφέρεια. Αυτό εντάξει, δεν είναι το Υπουργείο δίνει τα χρήματα σε αυτά τις πληγήσεις περιοχές άμεσα που είναι έκτακτες ενισχύσεις κλπ. Άλλο αν πηγαίνει μέσω περιφέρεια ή αυτό ή το Υπουργείο. Δεν μου λέτε κάτι. Μεγάλο θέμα είναι αυτό με τα σκουπίδια. Σωστά. Τα απόβλητα. Πολύ σωστά. Τι θα κάνετε, τι έχει σχέδια. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, όλο πολύ το πάμε σωστά. Πίσω, το αλλάζουμε τα σχέδια.
Ναι, και προσωπικά μου και στην Αττική. Έχουμε ένα δημοσίευμα εδώ πέρα ότι είναι άπειρα τα λεφτά ή τα πρόστιμα που τρώμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές ανεξάρτητες. Δεν ξέρω αν είναι άπειρα, πάντως είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τη χώρα μας ότι τόσα χρόνια, δεκαετίες στην κυριολεξία, εγώ θυμάμαι παλιότερα που ασχολιόμουν με τα οργανωτικά της περιοχής της Αθήνας και της Αττικής, από τότε είχαμε προβλήματα για τις χωματερές. Στη Φιλή και στα Λιώσια τότε κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι ένα τεράστιο οικονομικό, πολιτικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και ιδεολογικό ζήτημα. Δηλαδή, το πώς διαχειρίζεσαι τα αποβλητά σου είναι τεράστιο ζήτημα και ιδεολογικό. Μην κοιτάτε έτσι, κύριε Οικονομέα, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Είναι αλήθεια. Το αστείευομαι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και αυτό που δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, ο καθένας ρίχνει τα απόβλητά του εκεί που νομίζει. Και δημιουργούνται ανεξέλεγκτες. Έχουμε πολλές χαδά ανεξέλεγκτες χωματερές σήμερα ακόμα και φυσικά πληρώνουμε πρόστιμα. Είναι ορολογικές βόμβες, έτσι. Είναι ορολογικές βόμβες, είναι από κάθε άποψη. Ενώ σήμερα η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και χρήσιμες για την οικονομία. Γι' αυτό η κυβέρνηση από την πρώτο διάστημα που ανέλαβε. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ προχώρησε στη σύνταξη και τον Ιούλιο ήταν έτοιμο, είναι από τον Ιούλιο έτοιμο, ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων που περιλαμβάνει την διαλογή στην πηγή, να τη φεύγει δηλαδή από το σπίτι, από την μονάδα, τη βιομηχανική. Αλλά αυτό στην Αττική ήδη γινόταν. Όχι, ποιο γίνεται. Έχετε δει τους κάδους στην Αθήνα. Πώς έτσι. Οι κάδοι που πάνε να κάνουν διαχωρισμό. Προσέχει κανείς τη ρίχνη στον μπλε και τη ρίχνη στον ασημί. Όχι, εντάξει, βέβαια. Κανονικά πρέπει να προσέχει. Καλώς ή κακώς, επειδή το παρατηρώ πολλά χρόνια από το γράμμα, δεν προσέχει. Διαλογή στην πηγή. Πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια μεταφορτώσεις και να δούμε την μηχανική διαλογή, ούτως ώστε να το πω χοντρικά, αυτό που φτάνει. Που φτάνει για να θαυτεί, ναι, αλλά να είναι ένα μικρό ποσοστό. Κύριε Μπαλάφα, ήταν έτοιμο και τώρα το αρχίζουν πάλι όχι, την αρχή. Όχι, καθόλου. Όχι, προσέξτε, εγώ λέω τα γεγονότα τώρα. Έχει ψηφιστεί τον Ιούλιο το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Αυτό το Εθνικό Σχέδιο θα οδηγηθεί, θα υπάρξουν κάτω από το Εθνικό Σχέδιο και συμβατά με το Εθνικό Σχέδιο αναπεριφέρεια-περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Η Αττική, για παράδειγμα, η περιφέρεια Αττικής, το προηγούμενο διάστημα, προηγούμενες εβδομάδες, προχώρησε μετά από πολλή διαβούλευση και συζήτηση και συνέταξε το δικό του περιφερειακό σχέδιο. Yeah. Αυτό επιχειρούμε διαβάζω να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Δούρου σας την έπεσε, όχι σας προσωπικά, στο Υπουργείο, διότι είπε ότι ομή παρέμβαση λέει. Πρέπει ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να έχει, έχει δεσμευτική άποψη για το. Να σας πω σε αυτό τι συμβαίνει, γιατί είναι για να μην χάσουμε την ουσία. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε, βεβαίως η περιφέρεια πρέπει να δει το δικό της περιφερειακό σχεδιασμό. Όμως, ο περιφερειακός σχεδιασμός της κάθε περιφέρειας είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατός με τον εθνικό σχεδιασμό. Πρόκειται περί ενός τέτοιου ζητήματος που δεν μπορεί, για παράδειγμα. Να σας πω ένα χοντρό παράδειγμα. Πέστε ότι περιφερειακό σχεδιασμό, μια περιφέρεια προωθεί και λέει, εγώ θα προωθήσω την καύση των απορριμμάτων. Περιφερειακό, είμαι το όργανο της περιφέρειας, αιρετό, ναι. Γουστάρω καύση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο εθνικός σχεδιασμός απαγορεύει κατά κάποιο τρόπο. Τι θα πει κάποιος, ναι. Εγώ θα φτιάξω ένα τέτοιο εργοστάσιο που θα δουλεύει με σύμμικτα απορρίμματα. Δηλαδή όλα τα απορρίμματα, χωρίς καμία διαλογή, χωρίς κανένα ξεχώρισμα, θα τα ρίχνω στο εργοστάσιο. Ωραία. Και θα έχω μεγάλες ποσότητες για να έχω μεγάλο εργοστάσιο, για να έχω. Αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Πότε δηλαδή εσείς αποφασίσατε. Σε πολλές χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης ή στο σύνολο των χωρών, η διαχείριση απορριμμάτων έχει προχωρήσει. Σωστό. Εσείς έχετε αποφασίσει, θα λυθεί το πρόβλημα και πότε. Βεβαίως θα λυθεί. Και ήδη λύνεται. Διότι από μια μεριά έχουμε καταστάσεις πολύ ακραίες. Αναφέρομαι στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Εκεί. Στην περιφέρεια της Πελοποννήσου έχουμε καταστάσεις. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να αναφέρω, σε πρωτεύουσα νομού, όπως λέμε τώρα, περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, τα σκουπίδια έχουν να μαζευτούν από το καλοκαίρι. Και όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά σε όλη τη διαδρομή από το λιμάνι που φέρνει σχεδόν σε αιτήσια βάση τουρίστες μέχρι την πόλη. Τώρα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει σε αυτό το ζήτημα, μπλέκονται θα έλεγα, απαρχαιωμένες απόψεις, συμφέρονται, επειδή επιμένουν. Επειδή κοντεύετε να κυβερνάτε ένα χρόνο όμως, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν αυτά τα θέματα. Βεβαίως, να αρχίσουν να γίνονται και αυτό κάναμε. Εθνικό σχέδιο, περιφερειακοί σχεδιασμοί και προχώρημα, γιατί πάρουν και τα κρίματα εδώ, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το ζήτημα και τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν και χρηματοδοτούν δράσεις στην κατεύθυνση όμως των σύγχρονων μορφών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Πού θα πάτε να στήσετε εργοστάσιο τώρα που είχατε μάθει στον κόσμο όπου στηνόταν εργοστάσιο να στείλετε. Μα δεν μιλάμε για φαραωνικά εργοστάσια τα οποία θέλουν, προσέξτε τι γίνεται εδώ, θέλουν πολλή τροφή, άρα σύμμικτα απορρίμματα για να δουλέψει το μεγάλο εργοστάσιο. Εμείς θέλουμε εργοστάσια μικρότερα, συμβατά με τα δεδομένα και συμβατά με το ότι ένα μέρος στο εργοστάσιο για μηχανική διαλογή θα φτάνει ένα μέρος και παραπέρα για θάψιμο στην ταφή στους λεγόμενους χιτή, χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων θα φτάνει ένα μικρό μέρος. Αν αυτοί που είχαν μαζευτεί στην Κερατέ και τους στηρίζατε τότε σου μαζευτούν μπροστά στο εργοστασιακό και πούνε όχι κύριε εδώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι επιμέρους ζητήματα θα υπάρξουν. Προσπαθώ να πω το χοντρό πράγμα που αναφέρεται και στα όσα είπατε προηγούμενα για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τατούλη, του κυρίου τον ΕΜΠΕ, του Προέδρου κλπ. Της Ένωσης των Περιφερειών. Πάντως ήταν τραγική κατάσταση. Η περιφέρεια βεβαίως θα αποφασίσει, αλλά η συμβατότητα του περιφερειακού σχεδιασμού με το εθνικό σχέδιο είναι ζήτημα της αντίστοιχης κυβερνητικής δομής. Τελείωσε με αυτό. Σε σχέση με την κάρτα του πολίτη που την ακούμε, την ακούμε χρόνια. Ναι. Όχι μόνο τώρα. Τι θα κάνετε, τι κοιτάξτε, θα υλοποιηθεί πολλές κυβερνήσεις. Μια κάρτα η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι χωρίς να τρέχεις, ας πούμε. Τη μία να έχεις ταυτότητα, την άλλη να έχεις ΣΑΜΚΑ, την άλλη να έχεις αφημί. Αφημί. Ή ακόμα και μητρό στρατιωτικό. Προχθές κάναμε σύσκεψη που ήταν από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο, πέρα από άλλες συσκέψεις με άλλα υπουργεία και άλλους φορείς. Κάναμε μια σύσκεψη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Και δεν θυμάμαι ποιο άλλο Υπουργείο. Και εκεί ακριβώς συζητήσαμε αυτό που χρειάζεται για να προωθηθεί η κάρτα του πολίτη και να μην μείνει στα χαρτιά. Διότι έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες μέχρι τώρα, ενώ και από προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά για διάφορους λόγους το θέμα έμενε στα χαρτιά και κάπου στη μέση σταμάταγε. Σκοπός μας είναι μέσα στο 2016 να προχωρήσουμε αυτό το στόχο, να μην μείνει στα χαρτιά, γιατί θα είναι μια πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση του πολίτη, ένα χτύπημα της γραφειοκρατίας. Να έχεις την κάρτα σου για να τάξεις όλα μέσα. Θα τάξεις όλα μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Σε αυτή τη φάση κάνουμε τα πρώτα βήματα που είναι η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που έχει το καθένα από τα Υπουργεία τους φορείς. Δηλαδή, να έχουμε μια διασύνδεση των ληξιαρχείων ή των δημοτολογίων που ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εξωτερικών που βλέπει τους ομογενείς. Δηλαδή, ένας ομογενής, λέω μια συγκεκριμένη περίπτωση, που χρειάζεται, μένει σε μια πόλη 150 χιλιόμετρα από τον Ντίσελντορφ, που υπάρχει, ας πούμε, προξενείο, και θέλει ένα χαρτί, να μην χρειάζεται να πάει δύο ή τρεις φορές στο προξενείο. Να φτάσουμε να μην χρειάζεται να πάει καμία φορά στο προξενείο. Αυτό δεν το προκειμένου και είπα και εγώ τι. Έστω σε πρώτη φάση να πάει μόνο μία και όχι τρεις φορές στο προξενείο. Να βγάλει την κάρτα. Για την κάρτα. Μπορεί να κάνει τη δουλειά μέσα από διαδικασίες ηλεκτρονικές μια φορά μόνο. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τον πολίτη. Αλλά και θα χτυπήσει τη γραφειοκρατία. Ενώ φαίνεται απλό, τελικά δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι απλό. Κάτι σου λέει μάζεψε τα ρε παιδί μου και φτιάξε μια κάρτα. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε. Από τη μικρή μου την ελάχιστη εμπειρία, αλλά και την εμπειρία μου τόσα χρόνια ως πολίτης, είναι πολύ βαριά η κρατική μηχανή. Δεν θα πω άλλη έκφραση. Βαριά. 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 Και δεν κρίνω τώρα ούτε κατακρίνω. Διαπιστώνω. Ναι. Υπάρχει βαριά. Και χρειάζεται ολνών μας η προσπάθεια. Ολνών μας η προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορεί μόνη η κυβέρνηση. Χρειάζεται ευρύτερες συνενέσεις σε αυτά τα ζητήματα που νομίζω μπορούν να τις εξασφαλίσει και κοινωνικές, σε έναν βαθμό και πολιτικές. Ναι, πάντα χρειαζόταν ευρύτερες συνενέσεις. Όχι πάντα, όχι πάντα. Επειδή αναφέρομαι τώρα, επειδή το έχω μπροστά μου πάλι, δεν μπορεί να έχει συνένεση με τον Σαμαρά που λέει από την Ισπανία μαζέψτε, σταματήστε να στηρίζετε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει ουσιαστικά. Ενώ εμένα με στριμώχνατε. Και αυτό είναι κακό μήνυμα ότι στηρίζετε. Τι επιρροή έχει ο Σαμαρά και το λες και το ξαναλέει και το βάζει και πρώτο σέλντο για μένα. Ποιο ασχολείται κανένα. Γιατί έπιασε και την. Ένα λεπτό. Πρώην Πρωθυπουργός, πώς δεν έχει επιρροή. Όποια επιρροή έχει. Όποια επιρροή. Άλλο είπα εγώ, κύριε Καμπουράκη, είπα ότι με τέτοιες λογικές. Επειδή είπα και έχω πει πολλές φορές. Έχω πει πολλές φορές, το ξέρετε εσείς καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, για κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις, αναγκαίες και υπάρχουν τέτοιες πολλές. Αναφέρομαι και σε ζητήματα που δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση. Πώς να το κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Τώρα να σας πω, με τους φόρους τι θα γίνει, ρε παιδί. Πολύ πράγμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι φόροι που ήδη τους πληρώναμε, οι φόροι που εφαρμόζονται κατ' επιταγή προηγούμενων νομοθετημάτων και υπάρχουν και φόροι που βάζουμε εμείς. Δηλαδή, τα προηγούμενα νομοθετήματα τα οποία θα κατεκαταργήσεις εσείς στο μεταξύ. Ένα λεπτό.
Θα είχατε, λέω. Ναι. Λοιπόν, πάλι τα ίδια δίκιο. Θα λέμε. Πάλι έχετε θα δίκιο. Ένα λεπτό. Φυσικά. Φυσικά, εμείς κυβερνήσαμε, τα έχουμε πει αυτά. Προσπαθώ να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν μια τομή. Στη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησής μας είναι γεγονός ότι στο πεντάμινο που ουσιαστικά κυβερνήσαμε, κοροϊδευόμαστε, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, Ιούνης, πέντε μήνες κυβερνήσαμε, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε ζητήματα τα οποία είχαμε πει στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Είτε αυτό ήταν το αφορολόγητο των 12.000, δεν τα κρύβουμε. Ο έμφυα κλπ. Όχι, αυτά δεν είναι εκτός ορατότητάς μας. Δεν μπορούμε τώρα, εξαιτίας αυτής της συμφωνίας της σκληρής, για να μην φύγουμε από την Ευρωζώνη, τα έχουμε πει αυτά. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα αυτά σε μια επόμενη, να πω κάτι, ή μεθεπόμενη φάση, 4 χρόνια έχουμε, με τη θέληση του ελληνικού λαού. Αν νόμιζα μεθεπόμενη τετραετία, θα λέγατε. Τετραετία, βέβαια, γιατί όχι, την επόμενη τετραετία. Α. Να σας πω κάτι, και εδώ που λέγαμε προηγούμενα για το πώς λειτουργούν και πώς βοηθάνε ορισμένη την ελληνική οικονομία. Όταν βγαίνει ο κύριος, ένας πολυπράγμονα από την αντιπολίτευση, δεν θυμάμαι ποιος, και λέει. Θα αντέξουν βουλευτής, νομίζω, ενός κόμματος αντιπολιτεύσεως, όχι της αξιωματικής. Και λέει, δεν θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Και αυτό διαρρέεται και υποδόρια και συντηρείται μια ανασφάλεια, μια βεβαιότητα, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, μια ανασφάλεια και βεβαιότητα, κύριοι, για την οικονομία, για την ελληνική οικονομία και για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Όταν συντηρείς κόπημα και επί τούτου αυτή την αβεβαιότητα, δεν επιτελείς εθνική. Συνεισφορά κατά τη γνώμη μου. Πού στηρίζεσαι? Το τι γίνεται το ξέρουμε. Γιατί συντηρείς περαιτέρω? Γιατί δεν λες ότι γίνονται κάποια βήματα? Ότι δεν μιλάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε μαζί σας. Το ότι δεν μιλάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε μαζί σας. Άλλο πράγμα. Κοιτάξτε. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν θα αντέξουν οι προηγούμενοι? Εμείς δεν λέγαμε ότι δεν θα αντέξουν. Εμείς δεν ξεκινήσαμε από τον πρώτο μήνα. Δυστυχώς, κύριε Παλάβα, η αντιπολίτευση δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, όταν είναι αντιπολίτευση, αισθάνεται υποχρεωμένη και αναγκασμένη. Συνέχεια να λέει όχι, ό,τι τη κατέβει. Όχι, εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμησή σα την οποία. Τώρα, δεν είναι έτσι. Η αντιπολίτευση θεωρεί υποχρέωσή τη να πηγαίνει κόντρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάντα η αντιπολίτευση είναι για να κάνει να επισημαίνει λάθη, απαραλήψει, να κάνει κριτική, σκληρή κριτική, σύγκρουση σκληρή. Η σύγκρουση πολιτική και κατά το δυνατόν πολιτισμένη είναι υγεία. Δεν ομιλώ περί αυτού. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για μια υποδόρια, υπόγεια, θα το πω, φαιά προπαγάνδα. Τη μια μέρα θα μπουν στα σπίτια. Δεν ξέρω αν τα ακούτε, πιστεύω τα ακούτε. Τα διαβάζετε στα διάφορα site, τα τροκτοειδή. Τη μια μέρα θα μπούμε στα σπίτια να δούμε τι έχουν μέσα στα σπίτια. Την άλλη θα πλακώσουμε στις στηρίδες. Την άλλη τα Χριστούγεννα δεν θα αντέξουμε. Την άλλη μειώνονται οι συντάξεις τόσο ή τόσο. Καλά, τα το συντάξεων ο Κατρούγκαλος τα έχει λίγο. Εγώ ζητάω τα πάντα. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι καμία ωρεοποίηση. Καμία ωρεοποίηση. Κύριε Παλάβα. Αλλά να μιλάμε με όρους που δεν σπέρνουν την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα που επηρεάζει άμεσα την κύριε οικονομία. Παλαφά, όταν ο κύριος Κατρούγκαλος δηλώνει ότι θα επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις. Θα. Επανυπολογιστούν. Θα ξανασχεδιαστούν από μηδενική βάση. Δεν είναι μόνο του ένα στοιχείο ανασφάλειας. Είδατε ότι εγώ ανέφερα τη συντάξη γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέτρο. Δεν είναι μόνο του ένα στοιχείο ανασφάλειας. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μη σας στένε πάντα τα. Όχι, όχι, είπατε ο πράγμα. Είπατε ο πράγμα πάντα. Όχι, δεν το είπατε. Φυσικά υπάρχουν. Αυτό ακριβώς λέω. Υπάρχουν τόσα ζητήματα για να μας κάνει κάποιος κριτική. Έτσι. Και σκληρή, λέω και πάλι. Και να συγκρουστεί πολιτικά. Που δεν χρειάζεται να κάνει προπαγάνδα μαύρη ή θεά. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό λέω. Αλήθεια. Λοιπόν, συνταξιοδοτικό. Δεν χρειάζεται να μου το πει οποιοδήποτε ότι υπάρχει πρόβλημα το συνταξιοδοτικό. Όταν έχω ανεργία, άρα δεν έχω εργοδοτικές και των εργατών, των εργαζομένων εισφορές. Και όταν η χρηματοδότηση λόγω της λιτότητας είναι μειωμένη. Και όταν στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, έχει γίνει επί 40-50 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει. Να μην αναφερθώ σε τι, ακόμα και σε περιπτώσεις σχετικά πρόσφατες, Βενιζέλος, PSI κλπ. Ή παλιότερα θέλαμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Παίρναμε χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να το πάρουν στη τελευταία ανάλυση. Κάναμε κοινωνική πολιτική σε μια ομάδα πολιτών που είχε ανάγκη να βοηθηθεί κοινωνικά. Δεν λέγαμε ο κρατικός προϋπολογισμός τους δίνει ένα επίδομα. Παίρναμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Και έχουν οδηγηθεί εδώ που έχουν οδηγηθεί τα ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως, το ζήτημα του συνταξιοδοτικού είναι μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε με την πολύ. Εκπαίδευση, τι θα γίνει με το ΦΠΑ? Έχετε κάποιο. Ποιο, ποιο? Με το στο ΦΠΑ, την εκπαίδευση. Καταρχήν, επειδή είστε εσείς ακριβολόγος, όχι στην εκπαίδευση. Στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι διαφορετικό. Φυσικά. Έχει σημασία. Ναι. Θυμάστε ότι τα λέγαμε τέτοιοι, λαθρέοι και σουπαμούπες που εσείς δεν χρησιμοποιούσατε αυτά. Λοιπόν,
Στην ιδιωτική, είναι ιδιωτική εκπαίδευση. Μα στην άλλη εκπαίδευση δεν υπάρχει ΦΠΑ, κύριε Μπαλάκη. Ναι, γι' αυτό λέω. Ο κόσμος όταν ακούει εκπαίδευση δεν ξέρει. Λοιπόν, ιδιωτική εκπαίδευση. Εδώ υπάρχει ΦΠΑ, εδώ είναι να μια διαφορά τεράστια από τους προηγούμενους. Εμείς δεν παίρνουμε το ραβασάκι στα αγγλικά, ερχόμαστε, το μεταφράζουμε και το υλοποιούμε. Είπαμε από την αρχή. Σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας, τις επιχειρούμε να τις υλοποιήσουμε με το λιγότερο επώδυνο τρόπο, αξιοποιούμε τα ανοιχτά ζητήματα. Το θέμα του 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ανοιχτό. Επιζητούμε ισοδύναμα, δεν έχει κλείσει το ζήτημα, παλεύεται και σας διαβεβαιώ, εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος, ότι θα υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση που φυσικά κάποιες κατηγορίες πολιτών που είναι οι πιο εύποροι, μπορεί να το κάνουμε, και οι πιο ευεργετημένοι τα προηγούμενες δεκαετίες, θα επιβαρυνθούμε κάτι, ενώ τα πιο λαϊκά στρώματα που στέλνουν στο παιδί της, τα μεσαία στρώματα που στέλνουν το παιδί της στο συνοικιακό φροντιστήριο ή οδείο ή οτιδήποτε άλλο, θα επιβαρυνθούν καθόλου έως ελάχιστα. Μάλιστα. Τι θα βάλετε τώρα, άρα δεν θα βάλεις συνοικία, είναι οριζόντια εφαρμογή. Συνοικία και αυτό κέντρο. Είναι βασικό στοιχείο κοινωνικής ευαισθησίας. Όταν εφαρμόζω ένα μέτρο, δεν είναι επί δικαίων και αδίκων το ίδιο. Πάρτε ένα παράδειγμα. Τέλη κυκλοφορίας. Ένας έχει ένα αυτοκινητάκι, ο απέναντί σας, 1400 κυβικά. Έτσι, ένα σεατάκι. Και ο άλλος έχει 3000, δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοκίνητα 3000 κυβικών. Και 4. Και 4. Δεν τα ξέρω τέτοια. Αυτές τις κλάσεις. Έχει 4. Δεν πρέπει από να επιβαρυνθούν. Από το Υπουργικό δεν ξέρεις αν υπάρχουν, να... κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν. Από το Υπουργικό δεν ξέρεις πώς αν υπάρχουν. Όχι, 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 κάποιο, και ακόμα και αυτό είναι πολύ. Που το χρησιμοποιώ, στο χρησιμοποιώ. Ερώτα πόσα κυβικά είναι το Υπουργικό. Είναι λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι. Δεν είναι το ίδιο να επιβαρύνει το ίδιο τα. Το 1200 με τα 3000. Αυτό λέμε. Πέρσι με έβαλε το κράτος να πάρω καθαρό. Πέρσι με έβαλε να πάρω καθαρό. Πετρέλαιο κίνητο καθαρό. Να δώσω 2000 παραπάνω. Να πάρω ένα καθαρό για να μην πληρώνω τέλη γροφές και φέτο μου κοντσάρι κατέλει στο κεφάλι. Μα δεν το σύταμε. Γι' αυτό είπα δεν υπάρχει καμιά ωρεοποίηση. Δεν υπάρχει καμιά ωρεοποίηση. Υπάρχουν τέτοια. Λοιπόν. Όλα είναι η αλήθεια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.